Και τη βούλα του Υπουργού Οικονομικών, Ευκλήδη Τσακαλώτο, έχουν κυρίες και κύριοι πλέον οι νέες επιβαρύνσεις που έρχονται στον ΕΝΦΙΑ. Αυξημένο φόρο ιδιοκτησίας θα κληθούν να πληρώσουν 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακόμη και σε λαϊκές περιοχές. Νέες επιβαρύνσεις ακόμα και σε ακίνητα λαϊκών περιοχών φέρνει ο φουσκωμένος ΕΝΦΙΑ. Για τον ΕΝΦΙΑ τι έχετε να πείτε που θα ανέβει λόγω των αντικειμενικών? Μια χαρά, παιδί μου, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το περίμενα πώς και πώς. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Και η τελευταία ελπίδα που είχαν νοικοκυριά να πάρουν μία ανάσα, ακόμη και σε περιοχές χαμηλών εισοδημάτων, χάνεται στον ΕΝΦΙΑ. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένο φόρο. Ο ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αυξηθεί στο κέντρο της Αθήνας, τα Χανιά, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Μεσσηνία και τη Χαλκιδική. Όχι, δεν αντέχω άλλους φόρους. Έχουμε επιβιώσει όλοι. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ δεν θα ξεπερνούν τα 20 ευρώ. Ακόμα και έτσι όμως προκαλούν κυβερνητικό πονοκέφαλο με βουλευτές των ΑΝΕΛ να χαράσουν από τώρα κόκκινες γραμμές. Για τους βουλευτές της Β' Πειραιά, τους συνοδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, να προσπαθήσουμε να μην περάσει αυτό φέτος. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει Β' Πειραιά. Έχουμε ναυπηγοεπισκευαστική, έχουμε πέραμα, έχουμε φτωχογειτονιά. Μην το ψηφίσετε λοιπόν. Εγώ δεν το ψηφίσω. Όλα τα βάρη είναι στους πολίτες. Οι μειώσεις στις συντάξεις, οι μειώσεις στους μισθούς, αυξήσεις στους φόρους, τώρα θα αυξηθεί πάλι να πούμε το ΕΝΦΙΑ και 1.200, τι θα γίνει? Για την αύξηση του ΕΝΦΙΑ ευθύνεται η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που θα βεβαιωθεί να αγγίζει τα 3,6 δις ευρώ, από τα 3,2 που ήταν μέχρι σήμερα. Οι θεσμοί δέχτηκαν αυτή η αύξηση να μεταφερθεί στο συμπληρωματικό φόρο, αλλά με ταυτόχρονη αύξησή του στα 250.000 ευρώ. Ας χαίρεται τον κύριο Καρανίκα με τις 2.500 ευρώ μισό που παίρνει, από ό,τι μπορώ να γνωρίσω, και εμείς εδώ τα ανθρωπάκια θα επιβιώσουμε. Ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε 4 ή 5 δόσεις, παρά τις πληροφορίες ότι θα καταβαλόταν σε 12 δόσεις, ενώ οι νέες αντικειμενικές αξίες αλλάζουν ριζικά το τοπίο στην κτηματαγορά, συμπαρασύροντας ακόμη 20 φόρους και τέλη, όπως για παράδειγμα φόροι μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιάς και γονικών παροχών. Σχέδιο επιχάρτου τώρα.